Οι σημερινοί πενηντάριδες και άνω θα θυμούνται βέβαια το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το αντιασφαλιστικό γαϊτανάκι, το οποίο συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Ήταν το 1992 όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ψήφιζε το νόμο 2084, γνωστό και ως νόμο Σιούφα. Με το νόμο αυτό λοιπόν αυξάνονταν τα όρια ηλικίας και οι εισφορές των εργαζομένων, επιβαλόταν η συμμετοχή όλων των ασφαλισμένων στο 25% της τιμής των φαρμάκων και αποσυνδεόταν το κατώτερο όριο συντάξεων του ΙΚΑ από τα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη που ίσχυε μέχρι τότε. Δεν τα λες και λίγα όλα αυτά. Η πιο χαρακτηριστική όμως διάταξη του νόμου Σιούφα ήταν ο πρωτοφανής διαχωρισμός των εργαζομένων σε νέους και παλιούς, με προφανή βεβαίως στόχο τη διαίρεση των εργαζομένων. Επρόκειτο φυσικά, γι' αυτό και στάθηκα λίγο πιο αναλυτικά, επρόκειτο για την επίσημη έναρξη της αντιασφαλιστικής επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, μια επίθεση η οποία βεβαίως συνεχίστηκε και συνεχίζεται αμύωτη από όλες τις κυβερνήσεις των κομμάτων όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που υπερψήφιζε, ας μην το ξεχνάμε κι αυτό, στην Ελληνική Βουλή την ίδια χρονιά, το 1992, και εκείνη τη συνθήκη του Μάαστριχτ με μόνο το ΚΚΕ να την καταψηφίζει. Τώρα, τα προσχηματικά επιχειρήματα που συνοδεύουν συνήθως αυτήν την αντιασφαλιστική επίθεση δεν άλλαξαν, ξέρετε, και πολύ από τότε. Μια τα άδεια ταμεία των ασφαλιστικών οργανισμών. Αλήθεια, ποιος τα άδειασε αυτά και γιατί? Τίποτα άραγε δεν ακούσατε για τη μεγάλη κλοπή του αιώνα των αποθεματικών αυτών των ταμείων που χρηματοδότησαν με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τις business του ελληνικού κεφαλαίου? Τίποτα δεν ακούσατε για το μεγάλο έγκλημα των ομολόγων που κατάπιαν αυτά τα αποθεματικά? Μια το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας που όμως το οξύνουν διαρκώς οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους. Μια οι μεγάλες συντάξεις και το μοντέλο του εύπορου και νέου συνταξιούχου όπως συκοφαντούσε τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επισημήτη συλλήβδιν όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και ας μην μπορούσαν να ζήσουν από τότε αξιοπρεπώς οι περισσότεροι από αυτούς με τις συντάξεις τους. Μια οι αντοχές αλίμων της οικονομίας και του κράτους, πώς γνωστόν είναι πάντα, ήταν και είναι πάντα πάρα πολύ μικρές όταν πρόκειται για το λαό και τις ανάγκες του, και πάρα πολύ μεγάλες βέβαια όταν πρόκειται για τις ανάγκες των εφοπλιστών και του ΝΑΤΟ. Αυτά λίγο πολύ ήταν και εξακολουθούν να είναι οι συνηθισμένες δικαιολογίες όταν ψηφίζονται τα αντιασφαλιστικά μέτρα. Υπήρχε βέβαια και ένα ακόμα επιχείρημα το οποίο επαναλαμβανόταν και επαναλαμβάνεται. Ότι όλα αυτά κάθε φορά γινόταν, λέει, για τη σωτηρία του ασφαλιστικού συστήματος και των συνταξιούχων και πως κάθε τέτοιος νόμος διασφάλιζε τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα για τα επόμενα 30, έλεγε ο ένας, 40 ο άλλος, 50 ο άλλος χρόνια. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό που γινόταν κάθε φορά ήταν με κάθε αντιασφαλιστικό νόμο να ανοίγει ο δρόμος για τον επόμενο, και αυτό ακριβώς μαρτυρούν οι διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις όλα τα τελευταία χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι μέχρι το 2010 ψηφίζονται ένα σωρό ρυθμίσεις με ανατροπές για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και έχει ήδη προλάβει να ψηφιστεί μετά εκείνη την μεγάλη λαϊκή απόρριψη του σχεδίου Γιαννίτση, έχει προλάβει να ψηφιστεί και ο γνωστός νόμος ΡΕΠΑ το 2002, με τον οποίο εκτός των άλλων θεσμοθετείται για πρώτη φορά στη χώρα μας η ίδρυση των επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων. Εισάγεται δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ τότε τι στην κοινωνική ασφάλιση? Εισάγεται το κεφαλαιοποιητικό σύστημα του τζόγου των επενδύσεων. Αυτό που τώρα έρχεται το ΠΑΣΟΚ, το κοινάλ μάλλον,
και δημαγωγικά το καταγγέλει. Από το 2010 όμως, με το επιχείρημα της καπιταλιστικής κρίσης στη χώρα, αυτή η αντιασφαλιστική επίθεση κυριολεκτικά απογειώνεται. Ψηφίζονται αλλεπάλληλοι ασφαλιστικοί νόμοι, οι οποίοι φέρνουν βάρβαρες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της πατρίδας μας. Ακούστε μερικές από αυτές, οι οποίες σημειωτέων εξακολουθούν να ισχύουν. Με το γνωστό και ως νόμο Λοβέρδου, οι νόμοι αυτοί παίρναν πάντα, συνήθως, τα ονόματα των υπουργών που τους εισήγαγαν. Με αυτόν τον νόμο Λοβέρδου, λοιπόν, το 2010, εισάγεται η αντιδραστική διάταξη με την οποία για πρώτη φορά η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα γίνεται και εξακολουθεί να γίνεται με βάση την αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής της χώρας μας. Το 2010, 12 μάλλον, με τον νόμο Κουτρουμάνη θεσμοθετείται η λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων, για να έρθει τώρα η Νέα Δημοκρατία και αυτήν την νοητή να την κάνει τελείως χειροπιαστή και πραγματική. Το 2015 ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και με το τρίτο μνημόνιο, ανάμεσα στα άλλα, αυξάνει και άλλο τα όρια συνταξιοδότησης, εγκλωβίζοντας για αρκετά χρόνια, για ορισμένους μέχρι και 17 χρόνια, χιλιάδες εργαζόμενους που ετοιμάζονταν τότε να βγουν στη σύνταξη. Δεν σταματά όμως εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη ακριβώς χρονιά, το 2016, ψηφίζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, νόμος ορόσημο, τομή των αντιασφαλιστικών ανατροπών. Νόμος ο οποίος σαρώνει τα πάντα, καθώς ενσωματώνει, ταξινομεί και εμπλουτίζει όλο το προηγούμενο νομοθετικό απλοστάσιο κατά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μια πολύ πολύ μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται με το σημερινό νομοσχέδιο να προσφέρει θυσία στον καπιταλιστικό μηνόταυρο του χρηματιστηριακού τζόγου, να προσφέρει θυσία τις εισφορές των εργαζομένων της νέας γενιάς, που τώρα μπαίνει και όπως μπαίνει στη δουλειά. Ετοιμάζεται δηλαδή να προσφέρει στο κεφάλαιο ένα πλουσιοπάροχο γεύμα δισεκατομμυρίων ευρώ για να το ξεκοκαλύσει, όπως έκανε παλαιότερα το κεφάλαιο και με τη ληστεία των αποθεματικών της προηγούμενης γενιάς. Και έχει το θράσος η Νέα Δημοκρατία να έρχεται εδώ και να προσπαθεί ύπουλα να βάλει τα παιδιά να μαλώνουν με τους γονείς τους για το ποιος φταίει για τις συντάξεις. Λες και σταμάτησαν ποτέ οι εργαζόμενοι να πληρώνουν τις εισφορές τους. Εσείς φταίτε. Όλοι όσοι κυβερνήσατε, εσείς φταίτε. Και κανένας άλλος. Γιατί ποτέ δεν σταματήσατε, όλοι σας, να προσαρμόζετε την κοινωνική ασφάλιση στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί ποτέ δεν σταματήσατε να τη θεωρείτε κόστος και για το κράτος σας και για τους μεγαλοεργοδότες. Γιατί ποτέ δεν σταματήσατε να την υπονομεύετε και δεν θα σταματήσετε μέχρι να την κάνετε από κοινωνικό δικαίωμα, αν δεν σας σταματήσουν, μια δεν κάνετε από κοινωνικό δικαίωμα μια ακόμα ατομική ευθύνη. Ξέρετε κάτι όμως, η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε από κανέναν στους εργαζόμενους. Κατακτήθηκε από αυτούς με αγώνες αιματηρούς, πολύχρονους, για να μην πεθαίνουν σαν το σκυλί στα μπέλη, για να έχουν ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, για να έχουν προστασία στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις καλωσιές, στα ορυχεία, στις μηχανές, στα μεταλλεία, αλλά και προστασία από τις επαγγελματικές ασθένειες. Το ασφαλιστικό για αυτούς και τα παιδιά τους, ξέρετε, δεν είναι, κύριε Τσαχλόγλου, χρηματιστηριακές πράξεις. Δεν είναι πίνακες εσόδων και εξόδων σε κάποια λογιστικά βιβλία. Είναι η ίδια τους η ζωή. Είναι η κόπη τους, ο υδρότας τους, το αίμα τους. Και αυτά, ξέρετε, δεν παζαρεύονται. Και πολύ πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε, όλα αυτά θα γίνουν οι σύγχρονες μαζικές τους διεκδικήσεις για μια ζωή σύμφωνη με τις δυνατότητες του σήμερα και μακριά από τη μιζέρια που τους φέρνετε. Ευχαριστώ πολύ.